Θα το δούμε επισταμμένος τώρα αμέσως με τη βοήθεια του κυρίου Κώστα Πικραμένου, διευθύνοντα συμβούλου της CP Consulting, αλλά κυρίως εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακριβώς για τέτοια θέματα. Λειτουργίες υπηρεσιών, μυστικών, τρομοκρατίας, σειράξεων εμφύλιων, ο οποίος τον παρακολουθώ προσεκτικά, 3-24 ώρα έχουν μαλλιάσει τα δάχτυλά του στο Twitter, να φωνάζει και ξαναφωνάζει. Παιδιά, γίναμε ρόμπα ξεκούμποτη. Υπερβολές. Είναι εμπειρογνώμονας να μας το στοιχειοθετήσει. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, αλαλούμ στο χαρτούμ που λένε. Αλαλούμ στο χαρτούμ, μας βγάλατε τίτλο. Γιατί αλαλούμ στο χαρτούμ, αφού είναι σε εξέλιξη επιχείρηση Κόσμος, αφού έχουμε πάει με μεταγωγικά, αφού έχουν πάει ειδικές δυνάμεις, αφού έχουν πάει φωτορεπόρτερ, αφού έχει πάει ιατρική βοήθεια. Γιατί αλαλούμ? Γιατί είναι virtual reality όλα αυτά. Ανακαλύψαμε τη Μαρία του Παγκρατίου 4 χρόνια, μας έφυγε. Ανακαλύψαμε τους γιαλαντζή τρομοκράτες Πακιστανούς, εργάτες γης που σφάζανε κατσίκες. Τώρα βλέπω τον κύριο Δένδια να πηγαίνει στην Ελευσίνα, να γίνεται show με την μπάντα να πεανίζει ότι η Ελλάδα διέσωσε τους Έλληνες από το Σουδάν εν ώψη εκλογών. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Βεβαίως. Ενώ από το Μεγάλο Σάββατο έχουν ξεκινήσει να γαζώνουν τα Καλάσνικοφ και να καίγεται η πρωτεύουσα του Σουδάν, εκείνη την ημέρα ενεργοποιείται, ενώ έπρεπε να υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, η μονάδα διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Η αντίστοιχη γαλλική δουλεύει 365 μέρες, 24 ώρες την ημέρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εχθές έγιναν κάποιες συναντήσεις ή αν θέλετε συσκέψεις, στις οποίες ενώ στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη μονάδα τη συγκεκριμένη, χωρίς τη συμμετοχή της ΣΕΙΠ, άκουσον. Δηλαδή συμμετείχε ο Έλληνας πρόξενος, συγγνώμη, πρέσβης της Αιγύπτου, ο κάποιος υπηρεσιακός τέλεχος που ασχολείται με την υποσαχάρια Αφρική, πάλι στο ΙΠΕΞ, και από εκεί και πέρα κάποιοι από το ΓΕΘΑ. Έχετε καταλάβει ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών, ακόμα και για το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υφίσταται, δεν υπάρχουν. Και αυτό φάνηκε και στην υπόθεση της εξαγωγής του Πρεταντόρ, όπου δεν ζητήθηκε γνωμοδότηση από την ΕΥΠ, αν ο πελάτης, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτές οι δυνάμεις, οι RSF που κάνουν τον εμφύλιο στο Σουδάν, πραγματικά ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι ο κύριος Ντόκος? Δεν τον έχω δει πουθενά, δεν τον έχω ακούσει, δεν τον έχω διαβάσει. Έχει γίνει εμπεριστατωμένη ενημέρωση στο Μαξίμου για αυτά τα θέματα? Κανονικά τέτοιες διαχειρίσεις κρίσεων, κύριε Σαχίνη, ουσιαστικά τις αναλαμβάνει το λεγόμενο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Υπάρχει το ΚΙΣΕΑ, αλλάξαμε τις λέξεις, αλλά η ουσία παρέμεινε ίδια. Πάμε στο επιχειρησιακό κομμάτι. Ενώ λοιπόν όλες οι μεγάλες χώρες και όχι μόνο, βλέπω Σουηδία, βλέπω Ινδία, Η Εμένη. Λοιπόν, όλες οι χώρες λοιπόν ανέλαβαν επιχειρησιακά να στείλουν πέρα από τα μεταγωγικά λόχους ολόκληρους, όχι απλές δημιουργίες. Μιλάμε για την Σουηδία. Η Σουηδία είναι peace and love. Ξέρετε, η Σουηδία βρίσκεται σε πόλεμο με την Νορβηγία και τη Φιλανδία εδώ και 40 χρόνια, έτσι να τα λέμε. Να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, η Σουηδία λοιπόν, η Στοκχόλμη, 400 έστειλε κομμάντο και όλοι αυτοί μετασταθμεύουν είτε σε αεροπορικές βάσεις της Ιορδανίας είτε σε αντίστοιχες του Τσιμπουτί. Στο Τσιμπουτί είναι 3 οι χώρες που κάνουν κομμάντο όσον αφορά τις στρατιωτικές βάσεις. Οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι και οι Κινέζοι μετασταθμεύουν εκεί και υπάρχει ένας αεροδιάδρομος, μία αερογέφυρα με μία αεροπορική βάση που βρίσκεται βόρεια του Χαρτούμ, όπου εκεί κομβόι από τις κατατόπους πρεσβείες διασχίζουν το Χαρτούμ, πάνε βόρεια, έρχονται τα μεταγωγικά, τους παίρνουν και πίσω πάλι στο Τζιμπουτί. Στο Τζιμπουτί γίνεται το τράνζιτ. Εμείς λοιπόν, ναι μεν δεν έχουμε πρεσβεία στο Χαρτούμ, τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά από το 2015, οι 100-150 Έλληνες έχουμε δώσει εργολαβικά στους Γάλλους τη διάσωσή τους. Περιμένουμε στο Ασουάν. Το Ασουάν βρίσκεται, κύριε Σαχίνη, 950 χιλιόμετρα βόρεια του Χαρτούμ.
Δηλαδή σήμερα, 24 Απριλίου, δεν υπάρχει ελληνικό πόδι στο Σουδάν. Ούτε στρατιωτικό, ούτε ανθρωπιστικό, ούτε αυτό που λέμε όσον αφορά τη φαρμακευτική βοήθεια κλπ. Οι Γάλλοι λοιπόν έχουν δώσει εντολή στους δικούς τους αλλά και σε ξένους Ευρωπαίους κλπ. Το σημείο συνάντησης να είναι η γαλλική πρεσβεία. Από εκεί με πομπή μεταφέρονται στην αεροπορική βάση που σας είπα βόρεια του Χαρτούμ, έρχονται τα Α400 της Ερμπάς τα μεταγωγικά και τους μεταφέρουν στο Τζιμπουτί. Όσοι Έλληνες λοιπόν θα βρεθούν στο Τζιμπουτί, με κάποιο τρόπο θα πάνε Ασουάν ή Κάιρο και μετά θα φύγουν για Ελευσίνα. Αυτό είναι το υποτίθεται επιχειρησιακό σχέδιο κόσμος, δεν ξέρω πώς το ονομάζουν, από τη μεριά της ελληνικής δημοκρατίας. Ναι, διότι εδώ εκτίθεται το ίδιο το κράτος, δεν είναι θέμα κυβέρνησης ή αντιπολίτευσης. Ναι, θα σας πει κάποιος και τι περιμένατε να γίνει, αφού οι άλλοι είναι μέσα στο πεδίο των πυρών, να πάνε και οι δικοί μας. Και μάλιστα πριν τις εκλογές, κύριε Πικραμένε, να γυρίσει και κανένα φέρετρο. Α, μπράβο. Εκεί λοιπόν είναι όλη η ουσία. Ενώ πέρυσι λοιπόν η Ελλάδα με τη Γαλλία, εν όψη Μπελαρά και Λαφάλ, έχουν υπογράψει διμερή συμφωνία στρατηγική συνεργασία, αμοιβαία, βοήθεια σε περίπτωση κρίση, πολέμου κλπ. Φύγανε Γάλλοι οικάδες από τις 18 Σεπτεμβρίου από τη Γαλλία. Το αεροπλάνο διέσχισε το ελληνικό FIR. Δεν ξέρω αν υπήρξε από το ΓΕΘΑ έστω και μία απλή ενόχληση που να πει παιδιά, μιας και πάτε, εμείς έχουμε μία διοίκηση ειδικών πολέμου που την έχουμε πολυδιαφημίσει στην Ελλάδα. Για να πάρουν εμπειρία και οι δικοί μας, για να ανεβάσει αν θέλετε και λίγο το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων του ελληνικού λαού, διότι προς τον παρόν είμαστε στις παρελάσεις και στις φιέστες, θα θέλαμε να έχουμε εμπλοκή διότι έχουμε και εμείς Έλληνους πολίτες. Αν έγινε αυτό και τους είπαν οι Γάλλοι «no merci», το πάω πάσο, δεν υπάρχει θέμα, το ανέλαβαν οι Γάλλοι. Συνέβη όμως αυτό. Και στην τελική, γιατί τα δικά μας μεταγωγικά δεν βρίσκονται στο Τζιμπουτί να παραλάβουν τους Έλληνες και βρίσκονται κάπου χαμένα στο Ασουάν. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να βρίσκεται στην αεροπορική βάση του Ασουάν. Είναι μόνο τα δύο μεταγωγικά. Το C27 και το C130. Ο κύριος Αϊφαντής προχθές στην τηλεοπτική εκπομπή είπε ότι μάλλον έχουμε θέμα διαθεσιμότητας. Αυτό προέκυψε, αν θυμάστε, με τη δεύτερη ομάδα της ΣΕΜΑΚ, η οποία ήθελε να πάει στην νοτιοανατολική Τουρκία, στις σεισμόκλητες περιοχές. Αν έχουμε και εκεί θέμα, είναι ακόμα πιο σοβαρά τα πράγματα σε περίπτωση εμπλοκής. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αφήστε το Χαρτούμ, μπορεί να πέφτει 2,5-3 χιλιάδες. Μισό. Ναι. Αφήστε το Χαρτούμ. Κάποιος όμως, ακούστε, γιατί εδώ μας ενδιαφέρει και με έναν Έλληνα πολίτη που έχει καταγωγή από το Ηράκλειο, από την Αυλή Πεδιάδος. Τον ναι. Εφημέριο της Εκκλησίας, τον πατέρα Γεώργιο Μαυρίκο. Μισό λεπτό, κύριε Πικραμένε. Κάποιοι είπαν σε αυτούς τους ανθρώπους, 4-5, δεν είναι διευκρινισμένο, που ήταν εγκλωβισμένοι στη Μητρόπολη, βγέστε, ενώ την Παρασκευή ακούσαμε τον ίδιο τον παπά και το δεσπότη να λένε ότι πώς θα βγούμε από την πόρτα να πάμε στη γαλλική πρεσβεία. Βγήκαν οι άνθρωποι, κάποιος τους είπε από την Ελλάδα βγείτε, βγήκαν. Ναι, το διάβασα εκτός. Έτσι, ναι. Βρεθήκαν εν μέσω πυρών, κοντέψαν να χάσουν τη ζωή τους και ξαναγυρίσαν πίσω. Τι θα κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Από ό,τι έχω ακούσει, το Πάσχα, ο λεγόμενος πρόξενος που είναι και ξενοδόχος, ή μάλλον είναι ξενοδόχος και παριστάνει και τον πρόξενο, είχαμε νομίζω μιλήσει για αυτό το θέμα, το ξενοδοχείο Ακρόπολης στο Χαρτούμ, βρίσκεται στην Αθήνα και δεν έχει επιστρέψει πίσω. Είχε έρθει για τις γιορτές του Πάσχα. Έτυχε αυτό. Αυτός λοιπόν ο συγκεκριμένος που βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τα κινητά τηλέφωνα, με τον Μητροπολίτη, με τον Παπά κλπ. Θέλω να καταλάβω πώς πήρε το ρίσκο, με ποιες πληροφορίες, τι ροή πληροφοριών είχε που έδωσε το πράσινο φως σε 4 ανθρώπους οι οποίοι μπήκανε σε ένα γιοταχή, περάσανε μέσα από συνοικίες, τους γάζωσαν και επέστρεψαν πίσω. Γιατί είστε σίγουρος ότι το είπε αυτό ο πρόξενος, αφού το χειρισμό τον κάνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ακριβώς. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν ο πρόξενος να πήρε από μόνος του πρωτοβουλία. Υπάρχει περίπτωση ο πρόξενος να μην βρίσκεται μέσα στη μονάδα διαχείρισης κρίσεων που υποτίθεται ότι έχει συνεχή ροή πληροφοριών. Από πού έρχονται άραγε οι πληροφορίες, διότι η ΕΥΠ στην προκειμένη περίπτωση δεν βλέπουμε να έχει εμπλοκή στο θέμα. Το έχει αναλάβει αργολαβία το Υπουργείο Εξωτερικών. Φανταστείτε,
Φαντάζεστε να είχαμε νεκρούς εχθές στο συγκεκριμένο Γιοταχή, τι θα γινόταν σήμερα το πρωί. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι όλη η επιχειρησιακή διαχείριση του θέματος και να δώσουμε, δεν ξέρω, ενδεχομένως να κάνουμε τον Γάλλο και τον Ιταλό πρέσβη στην Ελλάδα ειδική τελετή που χάρη στην βοήθεια των δικών τους κομάντων και των δικών τους χωρών οι Έλληνες θα γυρίσουν όσοι γυρίσουν, διότι είμαστε ακόμα στην πρώτη φάση, σόι και αυλαβής στην Ελευσίνα. Δεν μου λέτε, κύριε Πικραμένε, μήπως να πέραμε τηλέφωνο αυτόν τον ένα από τους δύο πολεμάρχους, το Χεμεντή, που έχει πάρει και το Πρέταντορ, να εγγυηθεί αυτό στον απεγκλωβισμό. Γιατί να υπάρχει τέτοια χαριστία δηλαδή. Μα με τέτοια εκδούλευση που έχει κάνει η Ελλάδα, δεν έπρεπε τουλάχιστον με αυτόν τον άνθρωπο, όχι να είμαστε καρντάσια, τουλάχιστον να έχουμε μία 24ωρη επικοινωνία. Αμή τι άλλο δεν μας έχει και υποχρέωση. Να σας πω πώς διαχειρίζονται το θέμα τώρα οι Τούρκοι. Η τουρκική πρεσβεία στο Χαρτούμ, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί έχουν ένα δικό τους λογαριασμό σε Twitter κλπ., έχουν ορίσει 3 σημεία συγκέντρωσης Τούρκων πολιτών και από εκεί και πέρα θα φύγουν οδικώς με πούλμαν. Από ό,τι υποψιάζομαι, μάλλον θα είναι το Τσάντ, διότι το Τσάντ έχει αγοράσει πρόσφατα και Μπαϊρακτάρ. Μάλιστα. Συμπέρασμα, κύριε Πικραμένε. Το συμπέρασμα είναι ότι όσο μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν υπάρχουν μονάδες διαχείρισης κρίσεων που να δουλεύουν πρωί, βράδυ, συνεχώς. Όσο δεν υπάρχει αυτό που λέμε δομική συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών να υπάρχει ροή. Όσο δεν υπάρχει ειδικό τμήμα στο ΓΕΘΑ και στη διοίκηση ειδικού πολέμου, το οποίο ανεξάρτητα αν υπάρχουν τα μέσα μεταφοράς μπορεί να απευθυνθεί σε τρίτες χώρες, π.χ. στη Γαλλία, πρέπει οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να εμπλέκονται, να αποκτούν εμπειρία, να είναι επιτόπου, όχι μόνο για επιχειρησιακούς λόγους, έχει να κάνει και με το ίδιο το πρεστίζ και το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων. Και επειδή είπα πριν να φύγουμε από το Χαρτούμ, φανταστείτε να συμβεί κάτι αντίστοιχο στην Κύπρο. Φανταστείτε π.χ. ο Ατήλας να περάσει την πράσινη γραμμή, να μπει στην ελεύθερη Λευκωσία και θα πρέπει το ελληνικό κράτος να εκενώσει δεκάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες που ζουν στην ελεύθερη Κύπρο. Αν λοιπόν τα δύο αεροδρόμια σε Λάρνακα και σε Πάφο έχουν βομβαρδιστεί, αυτοί οι Έλληνες πολίτες, η μόνη διέξοδο που έχουν είναι οι δύο βρετανικές βάσεις, στη Δεκέλεια και στο Ακροτήρι. Θα παρακαλάμε λοιπόν τους Βρετανούς να σώσουν τους δικούς μας και εμείς θα τους παραλάβουμε είτε από τη Ρόδο είτε από την Κρήτη. Αυτό δηλαδή είναι το επιχειρησιακό σχέδιο. Άρα λέτε ότι όταν έχεις φτιάξει μια μονάδα ταχείας επέμβασης, την οποία διαφημίζεις, την οποία τη βάζεις παρελάσεις και είναι προσωπική σου επιλογή, του αρχηγού ΓΕΘΑ είναι η επιλογή αυτή. Ο οποίος είναι πρασινοσκούφης. Μάλιστα. Δεν μπορείς να την έχεις τουλάχιστον στην Αίγυπτο. Δεν σας λέω να πάνε να κάτσουν στο Χαρτούμ, αν και εσείς είστε αυτής της άποψης. Για ακούστε εδώ, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Σουηδία. Καλημέρα, λέει κύριε Πικραμένε. Καλημέρα. Πιστεύετε ότι μπορούμε να συγκρίνουμε τη Γαλλία ή οποιαδήποτε άλλη οργανωμένη χώρα με την Ελλάδα, ή μήπως μπορούμε να συγκρίνουμε το θάρρος των πολιτικών μας? Πάλι καλά που είναι οι Γάλλοι, λέει. Φυσικά και όχι. Αυτό λέω. Λέω ότι δεν έχουμε τα μέσα που έχει η Γαλλία. Θα πρέπει όμως να ψαχνόμαστε και να εκμεταλλευόμαστε τέτοιες ευκαιρίες και να μπαίνουμε στις γαλλικές δομές και να λέμε θέλουμε και εμείς εμπλοκή, θέλουμε και εμείς εμπειρία και στο κάτω-κάτω της γραφής. Και τα φέρετρα, κύριε Σαχίνη, στο πρόγραμμα είναι όσο κοινικό και ακούγεται. Από τη στιγμή που θα μπει στη φωτιά θα έχεις και απώλειες. Θέλουμε όμως ειδικές δυνάμεις οι οποίες από τη στιγμή που στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουρδικό θέμα. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε έναν εμφύλιο ή δεν έχουμε έναν ανταρτοπόλεμο. Θα πρέπει και οι δικές μας οι δυνάμεις, τουλάχιστον για τους δικούς μας τους ανθρώπους, τους Έλληνες πολίτες, να είναι μέσα στη φωτιά, όσο και αν φαίνεται αυτό ρυψοκίνδυνο ή όχι. Αυτός είναι ο λόγος τους, γι' αυτό εκπαιδεύονται, γι' αυτό υποτίθεται ότι πρέπει να τους έχουμε stand-by. Ο φίλος ο Νικόλας, συγγνώμη λέει κύριε Πικραμένε, η ΕΕΠ είναι πελάτης των Ισραηλινών για το Predator. Ζητάμε γνωμοδότηση στο Υπουργείο Εξωτερικών από την ΕΕΠ από κάποιον που ήδη έχει ανοίξει διάπλατα τις πόρτες στο αρπακτικό και μάλιστα σε μια τύπης δημοκρατική χώρα, όχι στο Σουδάν. Αστειευόμαστε, λέει.
Αφού λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, θέλουν όλα ξύλωμα και θέλουμε αρχιτεκτονική εθνικής ασφάλειας. Τα περιγράφω στο βιβλίο μου. Αν λοιπόν δεν εμπιστευόμαστε αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή η χώρα γίνεται ένα εργολαβικό προτεκτοράτο των ξένων, okay, μπορούμε να το συζητήσουμε, ή τα ξυλώνουμε και φτιάχνουμε χώρα. Διαφορετικά θα είμαστε απλώς χώρος. Ο Τάσος, στην Αφρική εδώ και πολύ καιρό, δεν θα πω ότι γίνεται κοσμογονία, γιατί υπάρχουν πολλοί αθώοι άνθρωποι που την πληρώνουν όπως πάντα. Αλλά η Αφρική φαίνεται να σηκώνει μπόι ή δείχνει διάθεση να σηκώσει μπόι. Η Δύση χάνει πάλι έδαφος στην Αφρική. Και όλο αυτό το πανηγύρι είναι για να γίνει επίδειξη σημαίας των κλασικών αποικιοκρατικών δυνάμεων. Είναι τυχαίο ότι όλες οι αποικιοκρατικές χώρες τρέχουν τώρα σαν τις παλαβές εκεί να πάρουν τους πολίτες τους, ούτε καν θα λάβουν υπόψη την ψωροκόστενα σε επιχειρήσεις τάχα διάσωσης. Ποια Ελλάδα λέει? Δεν διαφωνώ. Μιλάει, αναφέρεται αυτή τη στιγμή στο δάσος. Προς το παρόν δουλέψαμε για το δέντρο. Ένα μόνο θα σας πω, το οποίο διάβασα εχθές. Αυτός ο Νταγκάλο, ο λεγόμενος πελάτης του Πρέταντορ, που αγόρασε το Πρέταντορ, αυτή τη στιγμή αυτός μιλάει με την Μοσάντ, την Ισραηλινή, μια και το αναφέραμε πριν. Ο Μπουρχάν στηρίζεται από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή μέσα στο Ισραήλ υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο συνιστώσεις. Ποιοι πάνε με τον Μπουρχάν και ποιοι πάνε με τον Νταγκαλό. Του κουτρούλι ο γάμος γίνεται στο Σουδάν και αυτή η υπόθεση πάει ντόμινο, διότι όλη η Ανατολική Αφρική είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Με τα Εμιράτα να βάζουν λάδι στη φωτιά, να το λέμε αυτό. Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Κύριε Επικραμένε, τιμωρήθηκε ο υπάλληλος που του ξέφυγε το Τούρκο Ετζίαν, τιμωρήθηκε ο σταθμάρχης για τα Τέμπη. Ας τιμωρηθεί και ένας υπάλληλος που έθωσε το ΚΕΙ να βγουν τέσσερις άνθρωποι και τρία παιδιά εν μέσω πυρών. Δηλαδή, τα ρίχνουμε πάλι στους υπαλλήλους. Αυτό λέει ο Λεωνίδας. Λοιπόν, εγώ προτείνω στο Υπουργείο Εξωτερικών να μην πάνε στην Ελευσίνα, να γίνει μια παράδοση, παραλαβή όπως λένε, με τους συγγενείς των ανθρώπων. Μην μπουν στη λογική της φιέστας, της μπάντας, των σημαίων και των λουλουδιών, διότι θα φτάσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις. Μην προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν προεκλογικά, διότι ο κόσμος πλέον δεν τρώει κουτόχορτο. Να τελειώνουμε και να σοβαρευτούν εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, ειλικρινά. Μάλιστα. Πάντως πρέπει να πω ότι υπάρχουν χώρες και ίσες πληθυσμιακά ή και μικρότερες, όπου ακόμη και για έναν πολίτη τους, το λιγότερο υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κρίσεως. Και εδώ πρέπει να σας πω, κύριε Πικραμένε, ότι ήρθαμε σε επαφή με κάποιους Έλληνες που ήταν στο Σουδάν, είχαν εκεί τις δουλειές τους ή εργάζονταν, οι οποίοι φύγαν δύο εβδομάδες πίσω, λέγοντας, αυτό μας είπαν, μύριζε μπαρούτι, φαινόταν ότι έρχεται νέα σύραξη. Τι να κάτσω, σηκώθηκα και έφυγα. Αυτά δεν θα έπρεπε να τα φιλτράρει μια σοβαρή υπηρεσία της χώρας για να σημάνει αλάρμ στους πολίτες, και αν θέλαν αυτοί να μείνουν, δικό τους θέμα, αλλά να τους πει, παιδιά, φύγετε, γιατί έρχονται δύσκολα πράγματα. Το καταλάβαιναν. Θα γίνει αυτό που λέμε το human intelligence, δηλαδή πληροφορίες από ανθρώπινες πηγές. Είναι το πλέον σημαντικό. Εννοείται ότι αυτοί οι άνθρωποι, είτε μέσω του προξενείου, παύλα ξενοδοχείου, είτε μέσω της Μητρόπολης, έπρεπε να βρίσκονταν στα κατάστοιχα της ΕΕΠ και κάθε φορά που επέστρεφαν Ελλάδα να γινόταν ένα briefing. Ποια είναι η κατάσταση, ρε παιδιά, εκεί? Μπορεί να κλιμακωθεί? Κρίνεται ότι πρέπει να μπούμε σε μία φάση συναγερμού? Ούτε αυτό δεν γίνεται, κύριε Σαχίνη. Αυτό που εμείς ενδοχομένως οι απλοί πολίτες θεωρούμε ευνόητο. Ούτε αυτό δεν γίνεται. Πάντως να ξέρετε ότι ξεκίνησε τώρα όλη αυτή η φάση. Πάνω από 30.000 είναι οι πολίτες ξένων χωρών αυτή τη στιγμή στα περίχωρα του Χαρτούμ, οι οποίοι ζητάνε διάσωση. 16.000 Αμερικανοί. 1.500 Ευρωπαίοι. Προς το παρόν ξέρετε τι έχει γίνει? Κάποιες εκατοντάδες από τις πρεσβείες, είτε διπλωματικά στελέχη είτε διοικητικά στελέχη, έχουν εκενωθεί. Ο απλός ο κόσμος, ιδιώτες, ανθρωπιστικές οργανώσεις, δημοσιογράφοι κλπ. Βρίσκονται ακόμα στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις δίωδοι διάσωσης. Είτε το πας βόρεια προς Ασουάν, μιλάμε για 850 χιλιόμετρα στην έρημο. Είτε το πας ανατολικά για το λιμάνι του Σουδάν στην Ερυθρά θάλασσα, 930 χιλιόμετρα. Ή έρχονται και σε παίρνουν αεροπορικός και σε πάνε πίσω στο Τζιμπουντί, 1.700 χιλιόμετρα.
Διαφορετικά το παίρνεις δυτικά, περνάς μέσα από Νταρφούρ και πας στο Τσάντ. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι αλαλούμ στο Χαρτούμ, είναι μια χώρα αχανής και καταλαβαίνετε ότι ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Μπορεί να υπάρξουν και απαγωγές Ευρωπαίων και Δυτικών και να ζητήσουν λίτρα προκειμένου να τους απελευθερώσουν. Για να μην μιλήσουμε τώρα για τρομοκρατικές οργανώσεις, Ισλαμικό κράτος κλπ. Τώρα ξεκινάμε και η κατάσταση οδηγεί Σομαλία τρεις φορές χειρότερο. Μάλιστα. Και εγώ κρατώ ότι πέντε άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι, ενδεχομένως ανάμεσά τους τρία παιδιά, 2-7 χρονών, όπως μας είπε ο Δεσπότης την Παρασκευή, και ένα 11, μέσα στη Μητρόπολη, στο Χαρτούμ, και περιμένουν να τους δοθεί σήμα για νέα πορεία. Να ευχηθούμε αυτή τη φορά όχι με διασταυρούμενα πυρά προς τη Γαλλική Πρεσβεία. Και ονοείτο. Ναι. Και περιμένουν ουσιαστικά τους Γάλλους, τους Ιταλούς και οποιονδήποτε άλλον βρει χρόνο και δεν ασχοληθεί με τους δικούς του τους πολίτες και έρθει να διευκολύνει την ελληνική πλευρά. Κύριε Πικραμένα, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα τελευταίο αν ήθελα να πω, επειδή σήμερα είναι 24 Απριλίου, το 1915 κάποιες δεκάδες επιφανή μέλη της αρμενικής κοινότητας συνελήφθησαν από τη συμμορία του Ταλάτ Πασά και εκτελέστηκαν. 18 μήνες μετά όλοι ξέρουμε τι συνέβη, αρμενική γενοκτονία. Αλλά ξέρετε, αυτά δεν πρέπει να τα ξύνουμε πάρα πολύ, γιατί μπορεί να χαλάσει και το κλίμα της συνεκμετάλλευσης Ανατολούγαρ. Να είστε καλά κύριε Πικραμένα, θα τα πούμε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.